Είμαστε μόλις 9 ημέρες πριν ανοίξει η Αγία Σοφία ως τέμενος. Τι λέτε? Κοιτάξτε, έχουμε ένα διπλωματικό μπραντεφέρ ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Τουρκία επιχειρεί να εμφανίσει ένα καλό πρόσωπο απειλούμενη από τις ευρωπαϊκές κυρώσεις. Επιδίωξε αυτή τη συνάντηση στο Βερολίνο που οργάνωσε η Γερμανική Προεδρία. Απέτυχε ωστόσο, αν κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών, Υπουργών Εξωτερικών, και έπεται βέβαια συνέχεια με το Συμβούλιο Κορυφής της Ένωσης σε λίγες μέρες. Περί αυτού πρόκειται. Από εκεί και πέρα ετοιμάζει ένα μεγάλο, πώς να το πούμε, τσίρκο για τις 24 Ιουλίου. Όσο μεγαλύτερο το τσίρκο, τόσο και μεγαλύτερη η ντροπή και το πλήγμα στην εικόνα της Τουρκίας διεθνώς. Πλήγμα το οποίο συνεχίζεται. Κάθε μέρα υπάρχουν νέα δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο. Σήμερα διάβαζα πρωτοσέλιδο στους Financial Times ένα άρθρο καταπέλτη του αρθρογράφου της εφημερίδας David Gardner. Θυμάστε ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια η Τουρκία προβάλλονταν στη Δύση ως χώρα πρότυπο μουσουλμανικής δημοκρατίας. Όλα αυτά έχουν πάει βέβαια τώρα πια περίπατο. Ναι, αυτό, από την άλλη βέβαια ενισχύεται το προφίλ του Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον στην πλειοψηφία του τουρκικού λαού. Σίγουρα και γι' αυτό το κάνει άλλωστε. Ο Ερντογάν βρίσκεται σε μια δύσκολη πολιτική θέση. Δεν τον βοήθησε ο κορονοϊός. Δεν τον βοηθά η ύφεση στην τουρκική οικονομία που μέχρι τώρα ήταν το ισχυρό του χαρτί. Έχασε το Δήμο της Κωνσταντινούπολης και τους άλλους μεγάλους Δήμους στις περσινές δημοτικές εκλογές. Η δημοτικότητά του είναι στο χαμηλότερο σημείο από το 2002, στο 25% μόνο. Και επιχειρεί να την ενισχύσει με τέτοιου τύπου κινήσεις εθνικιστικής και θρησκευτικής μυσαλωδοξίας. Θα την ενισχύσει, πιστεύετε ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτό ή θα διευρύνει ακόμη περισσότερο το ρήγμα που υπάρχει μεταξύ των φιλοευρωπαϊστών της Τουρκίας, γιατί είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις και στο προφίλ που επιχειρεί ο Ερντογάν να προωθήσει. Δεν είναι λίγοι, αλλά είναι διασπασμένοι, ξέρετε. Ο Ερντογάν παραμένει κυρίαρχος, στο βαθμό που η αντιπολίτευση παραμένει διασπασμένη, χωρίς ένα χαρισματικό ηγέτη να την ενώσει, μεταξύ των κεμαλιστών από τη μια μεριά, που έχουν πολλές αμαρτίες στην πλάτη τους μετά από 80 χρόνια διακυβέρνησης της Τουρκίας, των Κούρδων από την άλλη μεριά και διάφορων άλλων μικρότερων κομμάτων. Ο Ερντογάν καταφέρνει και συνεχίζει να ελέγχει το 40-50%, και αυτό του είναι αρκετό για να κυριαρχεί απολύτως. Έχει εκαθαρίσει βεβαίως την δημόσια διοίκηση. Σήμερα είναι και τα 4 χρόνια από το πραξικόπημα το αποτυχημένο του 2016. Ναι. Το πραξικόπημα απέτυχε, αλλά η τουρκική δημοκρατία δεν διεσώθη. Αντιθέτως, μιλάμε για μια ανελεύθερη πια χώρα, η οποία δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις της δεκαετίας του 2000. Χιλιάδες οι φυλακισμένοι, ακόμα και βουλευτές εκλεγμένοι, δήμαρχοι εκλεγμένοι, δημοσιογράφοι πάρα πολλοί στην φυλακή. Και χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί, εκαθαρίσεις στη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Παρά τα αυτά, φαίνεται ότι οι διεθνείς αντιδράσεις και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγεται από πολλούς ότι είναι χλιαρές. Δεν υπήρξαν δυναμικές αντιδράσεις σε όλα αυτά που αναφέρεται πριν από λίγο, με αποκορύφωμα αυτό που είχαμε τις τελευταίες ημέρες με την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Θα μπορούσαν να είναι αλλιώς τα πράγματα? Κοιτάξτε, εμείς θέσαμε δύο θέματα και τα κερδίσαμε και τα δύο. Θέσαμε το ζήτημα της καταγγελίας της Τουρκίας για την ενέργεια στην Αγία Σοφιά και πράγματι η απόφαση έχει τις δύο κρίσιμες λέξεις που επιδιώξαμε, condemn and reverse, δηλαδή να καταγγελθεί η Τουρκία και να τη ζητηθεί να αντιστρέψει την απόφαση. Mm-hmm. Αυτό το κέρδισε η ελληνική διπλωματία και βέβαια μια λίστα προκαταρτικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών. Η δικιά μας επιδίωξη βεβαίως πάει πολύ παραπέρα. Εμείς αυτό που θέλουμε σε συνεργασία με τους Γάλλους είναι ένα ευρωπαϊκό casus belli απέναντι σε κάθε ταραξία, σε κάθε αμφισβητεία και μια πανευρωπαϊκή εγγύηση των ανατολικών συνόρων της Ένωσης. Όχι μόνο των ελληνικών ανατολικών συνόρων, των ανατολικών συνόρων συνολικά και αναφέρομαι και στην υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια δύσκολη άσκηση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν πιστεί και έχουν έρθει κοντά μας. Κάποιες από αυτές αναπάντεχα κοντά μας, όπως για παράδειγμα η Αυστρία, με την οποία έχουμε χτίσει, η Αυστρία του Κούρτς. Ναι.
χτίσει μια πολύ στενή συνεργασία στο ζήτημα Τουρκία και η οποία παρασύρει, συμπαρασύρει και άλλες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, γιατί η Αυστρία, ξέρετε, έχει μια επιρροή λόγω και της ιστορίας της, η αυτοκρατορία των Αυσβούργων, όπως για παράδειγμα η Σλοβακία, τώρα έχουμε και την Εστονία, αλλά και αρκετές άλλες. Έχουμε δρόμο ακόμα για να πείσουμε και νομίζουμε τα επιχειρήματα τα έχουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον Ερντογάν, την Τουρκία του Ερντογάν, να αλωνίζει στη Μεσόγειο ανενόχλητη. Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα, είναι η κυρίαρχη δύναμη στην Μεσόγειο και δεν μπορεί να παραδίδει τα κλειδιά της στον Τούρκο. Τι βλέπετε για το επόμενο χρονικό διάστημα, για το εγγύς μέλλον στο εσωτερικό της χώρας, στο εσωτερικό της Τουρκίας, σε πολιτικό επίπεδο? Πιστεύετε ότι θα αποδώσουν αυτές οι κινήσεις του Ερντογάν, όπως με τον τρόπο που επιθυμεί, θα αυξήσει τη δημοτικότητά του? Κοιτάξτε, το κλειδί είναι η οικονομία, διότι Ισλαμιστής, αλλά και στην Τουρκία αυτό που μετράει είναι η τσέπη των Τούρκων πολιτών, οι οποίοι πλούτησαν τα τελευταία 20 χρόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τριπλασιάστηκε το ΑΕΠ της Τουρκίας, τριπλασιάστηκε το κατακεφαλήν εισόδημα στην Τουρκία. Η Τουρκία του 2018 δεν είχε σχέση με την Τουρκία του 2000-2002 που παρέλαβε ο Ερντογάν. Ήταν τα πρώτα χρόνια ιδιαίτερα το οικονομικό θαύμα της Τουρκίας, με τεράστια δημόσια έργα στο εσωτερικό. Όποιος έχει διασχίσει τη Μικρασία, βλέπει τους αυτοκινητόδρομους, τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τα κτίρια, το τσιμέντο το οποίο έχει ρηχθεί, το οποίο ήταν και το συστατικό, το βασικό της ιδεολογίας των Ισλαμιστών. Ωστόσο, τα τελευταία 2 χρόνια βρίσκεται σε περιδίνηση, μπαίνει για δεύτερη φορά σε ύφεση. Η διαχείριση της πανδημίας δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Αντιθέτως, ήταν πολύ καλύτερη μερικών δημάρχων της αντιπολίτευσης, όπως του Ιμάμογλου, τον οποίο η δημοτικότητα αυξάνει σε σχέση με αυτήν της κεντρικής κυβέρνησης και του ίδιου του Ερντογάν και αποτελούν μια απειλή. Ο Ιμάμογλου είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, διότι και τι προέρχεται από τους κεμαλιστές, είναι ο ίδιος θρησκευόμενος και μπορεί και συνομιλεί με ευρύτερα λαϊκά στρώματα στην Τουρκία. Γι' αυτό κέρδισε και την Δημαρχία. Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης, της μεγαλύτερης πόλης, που αποτελεί περίπου το 1 τρίτο της τουρκικής οικονομίας, από την οποία ξεκίνησε το άστρο να ανατέλει και του ίδιου του Ερντογάν. Άρα ο Ιμάμογλου είναι μια απειλή, αλλά ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο για να έχουμε μια αξιόπιστη αντιπολίτευση στην Τουρκία που να διεκδικεί με αξιώσεις την ανατροπή του Ερντογάν. Και όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα πλαίσιο ανελεύθερο, όπου το 95% των μέσων ενημέρωσης ελέγχονται από τον Ερντογάν και τους συμμάχους του, όπου στο δημόσιο έχει εγκαθιδρυθεί ένα σύστημα. Στην οικονομία ένα σύστημα φίλων ολιγαρχών, της οικογένειας, ξαδέλφων, γαμπρών, γιών, ανιψιών και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ένα σύστημα το οποίο στηρίζει πάρα πολύ τον πρόεδρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας απόψε στο δελτίο μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε, διότι η Τουρκία δεν είναι ελληνικό μόνο πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό, είναι διεθνές πρόβλημα. Αυτό αρχίζουν να το καταλαβαίνουν σιγά σιγά οι συμμαχοί μας. Έχουμε πρόβλημα κατ' εξοχήν με την Αμερική, η οποία έχει έτσι αδιαφορήσει αναπάντεχα, ανεπανόρθωτα, ασυγχώρητα το τελευταίο διάστημα για τις εξελίξεις. Στη Συρία επέτρεψε στους Τούρκους να μπουν σε βάρος των Κούρδων, στη Λιβύη και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και όταν η Αμερική υποχωρεί, η Ευρώπη πρέπει να κάνει 1 και 2 βήματα μπροστά. Ενδιαφέρον θα έχουν οι αμερικανικές εκλογές και τι θα γίνει εκεί, όπου νομίζω ότι ο Biden είναι το απόλυτο φαβορί και άρα θα έχουμε μια επιστροφή, έστω και μερική, στο παραδοσιακό αμερικανικό ενδιαφέρον για την περιοχή και αυτό είναι καλό. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα πούμε ξανά. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά.